Κύριε Κουζιάκη, κρίσιμες μέρες για την τηλεθέρμανση. Όλα δείχνουν ότι πάμε μια τελική συμφωνία. Απομένει τέλος πάντων να δούμε ποιες θα είναι οι σημαντικές βέβαια λεπτομέρειες, έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θεωρώ ότι προφανώς από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς από δημοσιογραφικές πληροφορίες εξελίσσεται μια διαπραγμάτευση που φτάνει στο τέλος της. Τις επόμενες μέρες λογικά θα έχουμε την τελική πρόταση της ΔΕΗ, έτσι ώστε να συζητηθεί όπως πρέπει θεσμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σε αυτό είμαι σαφής, με την έννοια ότι θέλουμε να συζητηθεί και όχι να έρθει ως τετελεσμένη, έτσι ώστε να ψηφίσουμε με ένα ναι ή ένα όχι για κάποια πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Θεωρούμε ότι, και το είπαμε και στον Δήμαρχο αυτό στη συνάντηση που είχαμε κάνει επικεφαλής, ότι εδώ υπάρχει μια υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και αυτοί που θα έπρεπε να προστρέφουν ουσιαστικά και να γνωρίζουν λεπτομέρειες για το τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι ουσιαστικά το ανώτερο θεσμικό όργανο του Δήμου. Ανταυτού πληροφορούμαστε από δημοσιογραφικά site και καλώς κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι και μπράβο που βρίσκουν, ας πούμε, τις λεπτομέρειες και τις μαθαίνουμε και εμείς από εκεί, γιατί αλλιώς δεν τις γνωρίζουμε. Θεωρούμε ότι κάποια στιγμή επιτέλους, γιατί αύριο είναι 15 όπως γνωρίζετε και 15 πρέπει όλοι οι κοζάνητες να γυρίσουν το κουμπί και να ανάψουν τη τηλεθέρμανση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προθερμανθεί το δίκτυο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή θερμική ενέργεια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα να είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τις ημερομηνίες τις συμβατικές που έχει υποχρέωση η ΔΕΙΑΚ απέναντι στους πολίτες. Με δεδομένο επίσης το γεγονός ότι από Παρασκευή αναμένεται μια πτώση της θερμοκρασίας, θα θέλουμε να ξέρουμε, τουλάχιστον σήμερα και αυτό θα κάνουμε εμείς ως ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Δήμαρχο Κοζάνης και στον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τι μελιγενέστε, σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται η διαπραγμάτευση, πότε θα επικυρωθεί ή όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το ΔΣ της ΔΕΙΑΚ και ποια είναι τελικά αυτή η επεριβόητη πρόταση που περιμένουμε τόσο καιρό. Έχετε κόκκινη γραμμή σαν παράταξη ως προς το... Γιατί αυτό που ψάχνει να βρει ο καταναλωτής είναι τι θα πληρώσει. Έχετε κόκκινη γραμμή σαν παράταξη. Η τελική απόφαση είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός διαφόρων παραγόντων οι οποίοι θα πρέπει να αποφασιστούν. Είναι το χρέος, είναι η διασυμμετοχή, είναι η τελική τιμή της ενδιάμεσης περίοδου, είναι η τελική τιμή όταν θα λειτουργήσει η ΣΥΤΙΑ. Επομένως, δεν βάζουμε κόκκινες γραμμές, αποκλείοντας άλλες εναλλακτικές λύσεις που μπορούμε να βρούμε. Όλοι θέλουμε τη βέλτιστη λύση για την τηλεθέρμανση Κοζάνης, θα μιλήσω εγώ. Όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό. Ξέρετε, κύριε Πλιάτσο, και όλοι, οι Κοζανίτες δεν είναι ούτε πέτες, αλλά ούτε και μπαταξίδες. Έτσι. Επομένως, και θα πληρώσουμε ό,τι πρέπει. Αλλά από την άλλη δεν θα παρακαλάμε κιόλας. Θέλουμε αυτά που ουσιαστικά δικαιούμαστε ως Δήμος Κοζάνης και αυτά που θα πρέπει να μας δώσουν σε σχέση με το καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα πρέπει να διαβεί το κοινωνικό σύνολο. Κύριε Κουζιά, γυμναστηρίων.